Ας ξεκινήσουμε από το ότι ένας από τους πιο σοβαρούς λόγους για τους οποίους ο κινηματογράφος και ο οπτικοακουστικός τομέας γενικότερα συγκεντρώνουν το έντονο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων των κρατών μελών είναι ο εξής. Ως ο κλάδος με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κεφαλαίου και ο πλέον βιομηχανοποιημένος σε σχέση με τους άλλους κλάδους του πολιτισμού, εκτός από την αυτόνομη κερδοφορία του, μπορεί να συμβάλλει στην κερδοφορία και άλλων τομέων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, οι τηλεπικοινωνίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προπαντός η ψηφιακή οικονομία, η εικονική διευρυμένη πραγματικότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογίες με τις οποίες ο οπτικοακουστικός τομέας έχει τεράστια συνάφεια και αποτελούν σήμερα το πεδίο του πιο σφοδρού ανταγωνισμού ανάμεσα στους ισχυρούς του πλανήτη. Ως κλάδος με μαζική δυσδυτικότητα στην ανθρώπινη συνείδηση, προσφέρεται ακόμη περισσότερο για την πολιτική και ιδεολογική χειραγώγηση, κάτι που διαφαίνεται σε κατευθύνσεις των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημιουργική Ευρώπη και Ορίζων, αλλά και από το ρόλο που αντικειμενικά έχει για την κατανόηση της πραγματικότητας και τη διαμόρφωση της τάσης ζωής. Προπαντός όμως ο πολιτικός ιδεολογικός ρόλος του οπτικοακουστικού τομέα αποκαλύπτεται στις δηλώσεις Αμερικανών και νατοϊκών παραγόντων πάνω στα θέματα της πληροφορίας και της πολιτιστικής διπλωματίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2022 σε εκδήλωση της UNESCO που συμμετείχαν από κοινού το ΕΚΟΜΕ και το με το ΝΑΤΟ, η Μπάρμπαρα Μαρόνκοβα, σύμβουλος επικοινωνιών για τη στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ στη Μονάδα Σχεδιασμού Πολιτικής, δήλωνε πως η πληροφορία είναι υψηλή στρατηγική σημασίας ζήτημα σε έναν πόλεμο όσον αφορά την προπαγάνδα και την άσκηση επιρροής. Όπως φαίνεται, οι σχέσεις ΕΚΟΜΕ και ΝΑΤΟ είναι στενές, ενώ οι συναντήσεις των εκπροσώπων τους δεν έχουν στόχο την προώθηση της εθνικής και διεθνούς αντοχής στην παραπληροφόρηση. Στην πραγματικότητα, επικροτούν τους νατοϊκούς σχεδιασμούς και την υποταγή στα συμφέροντα της αστικής τάξης των χωρών τους. Αξίζει να αναφέρουμε πως όταν ο Υπουργός Πολιτισμού συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τη Lee Satterfield, αρμόδια για εκπαιδευτικά και πολιτιστικά θέματα, η Satterfield σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να μας στείλουν εδώ ειδικούς εκπαιδευτές για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής διπλωματίας. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να μπει δυναμικά στην κούρσα των ανταγωνισμών για τον έλεγχο της πληροφορίας και την ενσωμάτωση και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και καινοτοπιών στον χώρο του πολιτισμού και ιδιαίτερα του οπτικοακουστικού. Δηλαδή ενεργά στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Ενδεικτική είναι και η ομιλία του Πρωθυπουργού στην παρουσίαση των επενδύσεων της Microsoft, όταν είπε: «Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας ως το πιο κρίσιμο βραχίωνα προκειμένου να κάνει η Ελλάδα ένα τολμηρό άλμα στο μέλλον». Μη μας διαφεύγει πως καιρό τώρα οι κυβερνήσεις και μέσω του ΕΚΟΜΕ προσπάθησαν να καλλιεργήσουν στους δημιουργούς του κινηματογράφου και τους φορείς του, καθώς και στο σύνολο των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα, την ψευδαίσθηση ότι οι μεγάλες επενδύσεις και η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων θα εξασφαλίσουν δυνατότητες για την ανάπτυξη του εγχώριου κινηματογράφου, της μικρής ανεξάρτητης παραγωγής και θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. Στην πραγματικότητα σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όπου ο πολιτισμός αντιμετωπίζεται ως πεδίο επενδύσεων, εκεί τα δημιουργικά και τα εργασιακά δικαιώματα χάνονται. 38 παράδειγμα αποτελούν τα κράτη των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην κινηματογραφική παραγωγή, των οποίων επήλθε δραματική συρρήκνωση μετά την εφαρμογή αντίστοιχων ρυθμίσεων. Μη σας τα πω τώρα αναλυτικά αυτά, Βουλγαρία, Λιθουανία, Ρουμανία, Εσθονία. Εδώ το τεχνικό δυναμικό των χωρών αυτών γίνεται θύμα σκληρής εκμετάλλευσης από μεγαθύρια της κινηματογραφικής παραγωγής όπως η Warner. Είναι φανερό λοιπόν πως τα μονοπόλια του οπτικοακουστικού τομέα αναζητούν για την παραγωγή των ταινιών τους χώρους που εξασφαλίζουν την ύπαρξη φθηνού αλλά εξειδικευμένου τεχνικού δυναμικού, καθώς και οικονομικές και νομοθετικές διευκολύνσεις, φοροαπαλλαγές, γρήγορες αδειοδοτήσεις, επιστροφή κεφαλαίων και άλλα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να στηρίξουν την ελληνική ανεξάρτητη παραγωγή, προσφέρουν γη και ύδρα στο κεφάλαιο για να επενδύσει στην οπτικοακουστική παραγωγή.
Εξειδανικεύει ταυτόχρονα την ευρωενωσιακή στρατηγική για τον οπτικοακουστικό τομέα, όπως συμπυκνώνεται στο πρόγραμμα για τη Δημιουργική Ευρώπη και ειδικότερα στο πρόγραμμα Media, που προϋποθέτει τη μετατροπή των σκηνοθετών και των άλλων συντελεστών του κινηματογραφικού έργου σε υπαλλήλους των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε εξαρτήματα της καπιταλιστικής πολιτιστικής μηχανής. Η μόνη ελευθερία που τους επιτρέπεται είναι να επιλέγουν τη μορφή με την οποία θα ανακοινίζουν το παλιό, αμετάβλητο και ανώδυνο για το σύστημα περιεχόμενο των ταινιών για να το κάνουν εύπεπτο, ευχάριστο και όσο το δυνατόν εμπορικό για το πλατή κοινό. Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, το ζητούμενο από τα καλλιτεχνικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς των εργαζομένων του χώρου δεν είναι να πείσουν την κυβέρνηση για να χαράξει εθνική στρατηγική, προστατεύοντας την ντόπια κινηματογραφική παραγωγή και τις εγχώριες καλλιτεχνικές αξίες. Για την αστική τάξη, εθνικό είναι ό,τι υπηρετεί τα συμφέροντά της. Για τους σκηνοθέτες όμως και τους τεχνικούς του κινηματογράφου, προέχει αυτή τη στιγμή να ενισχυθεί ο αγώνας τους για την υπεράσπιση των δημιουργικών και εργασιακών δικαιωμάτων τους. Για να μπορεί πια ο δημιουργός να είναι πραγματικός ιδιοκτήτης της τέχνης του, να μπορεί ο εργαζόμενος στον κλάδο να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες του για εργασία και ζωή με δικαιώματα, να μπορεί η κινηματογραφική τέχνη να πλουτίσει τον πνευματικό κόσμο των ανθρώπων αντί ευχάριστα να τους αποκοιμίζει και να τους χειραγωγεί, χρειάζεται μια άλλη ανάπτυξη. Μια ανάπτυξη που μέτρο της προόδου της δεν θα έχει το κέρδος αλλά την καθολική ευημερία και την εξέλιξη του ανθρώπου σε ολόπλευρο άνθρωπο. Τελείωσα κύριε Πρόεδρε, αλλά έχω μπει στον πειρασμό να πω κάτι που το ζηλεύω όταν το λένε κάποιοι συνάδελφοι που συγχαίρουν την κυβέρνηση για το έργο τους. Συνεχώς τη συγχαίρουν και την ξανασυγχαίρουν. Εγώ θέλω να συγχαρώ το βουλευτή μας τον κύριο Δελή που τόνισε ότι αν ισχύσουν τα πράγματα έτσι όπως πάνε, θα εγκρίνονται Pokémon αντί για το Kyrian. Το βρήκα έξυπνο. Ευχαριστώ πολύ.